Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από την App Stories. Πώς είναι η Αθήνα από ψηλά, χιονισμένη από το πρωί μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα τώρα που βλέπουμε από τον Κηφισό. Αυτή ήταν και από το πρωί. Και Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι εδώ μποτιλιαρίστηκαν οι οδηγοί. Κοίταξε χιλιόμετρα, ακριβώς γιατί τα βαρέα οχήματα δεν ήξεραν τι να κάνουν μέχρι να βγει η απαγόρευση από την Καλυφτάκη. Και μετά στην Καλυφτάκη, κοίταξε, δημιουργήθηκε το πρόβλημα γιατί έπρεπε να γίνεται έλεγχος ένας προς έναν τους οδηγούς. Κοίταξε, με αυτό που έχει συμβεί σήμερα, νομίζω ότι είναι πάλι καλά είμαστε. Ταπεινή άποψη. Από τα μέσα βεβαίως, μέσα στο σπίτι μου είμαι εγώ, με τη ζέστη μου, αλλά νομίζω ότι με αυτό που έχει γίνει σήμερα και αυτό που έρχεται και την ενημέρωση που έχουν όλοι και αυτό και προφυλακτείτε και κρυφτείτε και τα λοιπά, καλά είναι τα πράγματα σήμερα. Καλά. Από την άλλη θα μπορούσα να σου πω ότι αν ήταν να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία οι οδηγοί, ίσως να έπρεπε να είχαν βγει αποφάσεις λίγο νωρίτερα. Και για τα βαρέα οχήματα ή να υπάρχει έλεγχος σε περισσότερα σημεία, παιδί μου, στην Εθνική Οδό, να μην φτάνει ο άλλος μέχρι την Καλυφτάκη και μετά πάει το μποτιλιάρισμα πίσω μέχρι το Ρέντι εδώ. Δεν θα διαφωνήσω. Απλώς υπάρχουν και μέρες που δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε για να γκρινιάζουμε. Είναι και γνωστό αυτό, δικιά μας δουλειά. Πολλές φορές γκρινιάζουμε για να γκρινιάζουμε. Τώρα, έτσι όπως κυλάει το πράγμα, okay. Δηλαδή πάλι καλά. Είναι απλή, αλλά με το βασικό, αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι κατά την ταπεινή μας άποψη δεν νοείται δύο φορές που χιονίζει το χρόνο να κλείνει η Εθνική. Το είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα τώρα, το να μην κινδυνεύσει κανένας, να μην ταλαιπωρηθεί κανένας, είναι και αυτό το ζητούμενο, το βασικό θέμα. Έτσι.